Ιδιαίτερα κρίσιμη η αρνή σύνοδος. Τι θα γεννήσει, τι θα βγάλει και πού βρισκόμαστε, θα ήθελα να ξέρω, αν έχετε περισσότερες πληροφορίες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που έχει βγει είναι δημόσιο. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα που να γνωρίζω, κάτι ιδιαίτερο θέλω να πω. Αυτό όμως το οποίο θέλω... Επιμένουν ότι οι διαφορές. Πάμε προς μία λύση, όλοι πρέπει να επιταχύνουν, πρέπει να προλάβουμε την ημερομηνία της συγκεκριμένη στο τέλος του Μαΐου. Ωστόσο, λέει ότι σε ό,τι αφορά το χρέος, που είναι κρίσιμο ζήτημα, παραμένουν οι διαφορές με τη Γερμανία. Να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Δαράκη. Νομίζω ότι το κλίμα το οποίο βγήκε από τις συναντήσεις του Οικονομικού Επιτελείου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και τους άλλους παράγοντες στην Αρινή Σύνοδο στην Ουάσιγκτον είναι ένα θετικό κλίμα. Θετικό κλίμα με αυτή την έννοια που είπατε. Δηλαδή ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να κλείσουμε. Να σημειώσουμε ότι στην ίδια περίοδο σημειώθηκε από την πλευρά της χώρας μας ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο έκανε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από την ανακοίνωσή του να αναθεωρήσει, γιατί γνώριζε προφανώς, να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του, αλλά και το οποίο συμβάλλει νομίζω θετικά ως τέτοιο, ως μέγεθος δηλαδή απόδοσης σε σχέση με το πρόγραμμα, στο να βρεθεί όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα η συνολική λύση που συζητάμε. Λέτε ότι έχει δρομολογηθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή θα σας πω. Και για τα πλεονάσματα και για το χρέος. Έχουν καταλήξει, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εάν είχαν καταλήξει θα το γνωρίζαμε όλοι. Ναι. Είναι προφανές όμως ότι αυτό το μέγεθος, ξαναλέω, του πρωτογενής πλεονάσματος ήταν καταλήτης και βοήθησε στο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρώτον. Δεύτερον, επιστρέφουν τα τεχνικά κλιμάκια την Τρίτη. Τρίτον, είναι προφανές επίσης ότι παραμένει η απόσταση ανάμεσα στην Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν συζητάει η Ευρώπη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπατε για τον καταλήτη και χρησιμοποίησατε αυτή τη λέξη. Ναι, ναι. Βγαίνουν λοιπόν τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι με το μέρος μας, τουλάχιστον όσον αφορά στο να τους πείσουμε να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμα έχει τις επιφυλάξεις. Και είδαμε και δημοσιεύματα τα οποία λέγανε ότι υπάρχει και μια... Είναι και διχασμένο και στο εσωτερικό του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και γι' αυτό αναγκάστηκε να πει ότι είναι ενιαίο κλπ. Ακριβώς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Ότι εδώ δρομολογείται, γίνεται προσπάθεια να δρομολογηθεί μια συνολική λύση. Δηλαδή πέρα από την τεχνική συμφωνία, το Staff Level Agreement για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Έρχονται αύριο μεθαύριο καταρχήν στην Αθήνα. Ναι. Έρχονται. Ναι, βέβαια. Και πάμε λοιπόν για αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτό το οποίο το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, ότι επεξεργάζεται και η συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όμως παραμένει στο τραπέζι στο να υπάρχει μία σύγκληση πώς ακριβώς θα αποτυπωθούν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, διότι πρόκειται για αποτύπωση και ενεργοποίησή τους, όπως είπαμε, μετά το τέλος του προγράμματος, και τι ακριβώς θα γίνει με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Εκεί φαίνεται ότι ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία, ξαναλέω, κυρίως ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Περί αυτού πρόκειται. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ, πραγματικά δεν μπορώ να τα φανταστώ, μια χώρα η οποία έχει περάσει μέσα από μια τέτοια πολύ μεγάλη δυσκολία εδώ και 7 χρόνια, κάποιος να επιδιώκει να αποτύχει για μια ακόμη φορά το τελευταίο πρόγραμμα, ας το πούμε. Νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν οι αναγκαίοι δρόμοι έτσι ώστε να καταλήξουμε και η ελληνική οικονομία και η κοινωνία να απελευθερωθεί από αυτό το άγχος για να μπορέσει αυτό το χαμένο χρόνο. Το ακούω ως ευχή ή ως εκτίμηση ότι δεν θα πρέπει. Προσπαθώ να καταλάβω. Η ένταση της διαφορετικότητας, της διαφοράς του ΔΝΤ με τους Ευρωπαίους είναι ικανό να μας φέρει σε αυτό που γράψανε, ας πούμε, και οι Forbes, ας πούμε, ότι το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει. Και γράφει ότι δεν έπρεπε να το κάνει από την αρχή, ήταν λάθος όλα και προχωράει σε τέτοιες αναλύσεις. Υπάρχει αυτή η εκδοχή πάνω στο τραπέζι. Ή η μέση λύση που λέει θα μείνουμε μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα του Ευρωπαίου σε ένα χρόνο με ένα μικρό ποσό για να τηρηθούμε και βλέπουμε. Κύριε Δαράκη, νομίζω ότι αυτό που βαραίνει
στη συγκεκριμένη περίπτωση και πρέπει να το γνωρίζουμε είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλει να φύγει χωρίς να έχει κλείσει με επιτυχία το πρόγραμμα το οποίο έχει παραδεχτεί 10 φορές ότι ήταν λάθος. Την μια στους παραπλασιαστές, ναι. την άλλη στις προβλέψεις κτλ. Ναι, ναι. Συνεπώς νομίζω ότι η πλάστηκα γέρνει στο να μείνει να βρει λύση. Και να βρεθεί μία λύση. Εκεί νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν. Να πάμε στον κύριο Γιακουμάντα. Και βλέπουμε. Κύριε Γιακουμάντα,